Το ένα channel πραγματοποίησε ένα μικρό διπορικό στο Πόρτο Λάγος αλλά και στο κοσμοπολίτικο φανάρι. Σκοπός μέσα από αυτή τη γνωριμία η προβολή μιας άκρος τουριστικής επιλογής με πανέμορφα γαλανά νερά, εξαίσια γαστρονομία και ζεστούς ανθρώπους. Το Πόρτο Λάγος είναι ο πρώτος μας σταθμός, ένα ήσυχο χωριουδάκι γνωστό για το λιμάνι του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται λόγω αυτού. Μία από τις πιο οργανωμένες και γνωστές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Πόρτο Λάγος είναι το ψάρεμα. Το ωραιότερο όμως σημείο είναι το μοναστήρι της χώρας, το οποίο βρίσκεται σε δύο μικρά νησάκια που τα ενώνει μία ξύλινη γέφυρα. Εκεί συγκεντρώνεται καθημερινά πλήθος επισκεπτών προσκυνητών λόγω και της υπέροχης θέας προς το Θρακικό Πέλαγος. Μένετε εδώ στην περιοχή? Κομωτίνη. Αλλά όποτε ταξιδεύω για Θεσσαλονίκη θα περάσω. Θεωρώ υποχρέωση. Επισκεφτήκατε την εκκλησία? Ναι, παίρνεις δύναμη. Προβληματισμένοι όμως είναι οι επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού στην κατεξοχήν περιοχή με τουριστική έγκλη, στο κοσμοπολίτικο δηλαδή φανάρι της Ροδόπης. Τα καταστήματα που άλλες χρονιές τέτοια εποχή έσφιζαν από ζωή μπορεί να είναι ναι μεν ανοιχτά, αλλά λόγω των μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού θεωρούν χαμένοι και αυτό που θα επιχειρήσουν να κάνουν με τις προτάσεις τους είναι η διαχείριση της καταστροφής προκειμένου να μην μπει τα φόπλακα. Πώς είναι η κατάσταση μέχρι και αυτή τη στιγμή? Ένας δύσκολος χειμώνας, επιχειρήσεις κλειστές? Ο χειμώνας, γιατί ήμασταν με κρατική εντολή 6 μήνες κλειστά, ξεκινήσαμε σιγά σιγά και προχωράμε μπροστά. Νυμφαία, προβλήματα στα σύνορα, ένας τουρισμός στα Τάρταρα. Υπάρχει το πρόβλημα με τους Βουργάρους, γιατί εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με Βουργάρους αυτή τη στιγμή, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Αυτοί κατεβαίνουν μετά τις 15-20 Ιουνίου. Έχουμε από κανένα περαστικό, λίγους, όχι πάρα πολλούς. Βόρεια Ελλάδα έρχεται, γνωρίζει το φανάρι? Το γνωρίζει το φανάρι, έρχονται μέχρι και από Οριστιάδα, αλλά φέτος είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί ήταν όλη η Ελλάδα κλειστά με το COVID-19, οπότε ο κόσμος είναι λίγο συγκρατημένος. Τι αναμένετε το επόμενο χρονικό διάστημα? Ας ευελπιστούμε και ελπίζουμε να πάμε καλύτερα από ό,τι πήγαμε το 20.